ακολουθήσει μια κυβερνητική γραμμή, αλλά οφείλω να πω ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός και την προοπτική που βλέπει μπροστά του. Όνειρα θερινής νυχτός. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή υποφέρει. Έχουμε έναν ένφια ο οποίος πνίγει τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία. Υπάρχει στάση πληρωμών αυτήν την ώρα από τους πολίτες και την ελληνική κοινωνία. Τα στοιχεία του Ιουλίου που δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επίσημα στοιχεία. Μιλάνε για μια αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι κοντά 7,5 στο 7,5. Και πρόσθετους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες στον ίδιο μήνα 170.000 νέα άτομα, νέα πρόσωπα, νέους Έλληνες πολίτες. Συνολικά, μόνο για την εφορία, έχουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Όχι αυτούς που χρωστάνε γενικώς, αυτούς που δεν μπορούν να αποπληρώσουν και δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Αν αθροίσουμε βεβαίως και το τι γίνεται με τις τράπεζες, με τα ασφαλιστικά ταμεία και με τις... και με τις ΔΕΚΟ, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ξεπερνάμε το 1ΕΠ. Έχει χρεοκοπήσει δηλαδή η ιδιωτική κοινωνία στη χώρα. Αυτό έχει συμβεί. Και εδώ μιλάμε για success story. Και δεν βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται μήνα το μήνα. Ότι η περίφημος ανάκαμψη, έστω και δειλή και μικρή, που θα είχαμε το 2014, εξατμίζεται. Αυτό δεν το βλέπουμε. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ γύρω από την ανάπτυξη είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά. Τα στοιχεία είναι άρα αυτά. Εδώ η πολιτική αυτή... Και εσείς, λέει ένας κόσμος. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό. Άρα αυτή δύο η πολιτική... Ακούμε τα ίδια. Αυτή η πολιτική... Ακούμε τα ίδια γιατί κάνετε τα ίδια και χειρότερα. Τι να πω. Αλλά, λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική έχει ανοίξει ένα φαύλο κύκλο ο οποίος δεν έχει τέρμα. Δηλαδή η λιτότητα η οποία ακολουθείται επιφέρει ηφεσιακές τάσεις στην οικονομία. Ωραία. Τα έσοδα μειώνονται από αυτήν την ύφεση και χρειάζονται πρόσθετη φόρη και πρόσθετη λιτότητα για να συγκρατήσουμε τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπει τέρμα. Κύριε Λαφαζάνη, επειδή το πρόβλημα είναι η λιτότητα στην Ελλάδα. Εγώ δεν διαφωνώ. Το πρόβλημα είναι ότι η λιτότητα πνίγει την ανάπτυξη. Αύριο το πρωί όμως δεν πρέπει να φυτρώσει χρήμα, λέει ένας κόσμος. Αυτή την κατάσταση που περιγράφεται που είναι τραγική, και την περιγράφετε, θα έχετε, αν είστε κυβέρνηση, θα έχετε να αντιμετωπίσετε και εσείς. Και εσείς προτείνετε προς την ελληνική κοινωνία ένα πρόγραμμα αποκατάστασης μισθών, συντάξεων, ενός περιβάλλοντος διαφορετικού. Δηλαδή ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών κατηγοριών κτλ. Που σημαίνει και προς τα... Προτείνουμε ένα πρόγραμμα συγκρατημένο. Ένα πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Δεν τάζουμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε ορισμένες παρεμβάσεις που να αρχίζουν να αλλάζουν την εικόνα. Τόσο από την άποψη της θέσης των πιο χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων στη χώρα μας, όσο και από τη, και κυρίως βεβαίως από τη σκοπιά της ανάπτυξης. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Δεν τάζουμε λαγούνι με πετραγίλια, ούτε λέμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη, από το σκοτάδι θα μπούμε. Αλλά κατηγορηθήκατε από την κυβέρνηση. Υπάρχει το θεματάκι του πώς θα γίνει αυτό και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Κατηγορηθήκατε από την κυβέρνηση, κύριε Λαφαζάνη. Λέτε κατάργηση του έμφυα, ο οποίος φέρνει 3 δισεκατομμύρια λόγω χοντρικά. Πώς θα βρείτε τα 3 δισεκατομμύρια. Η πρώτη μεγάλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, και δεν είναι θέμα ούτε ιδεολογικό από την άποψη της αριστεράς. Είναι θέμα επιβίωσης του τόπου. Είναι η διαγραφή χρέους. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αυτό αν δεν γίνει, κύριε Ριριτζή, δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάσταση στη χώρα. Με ένα τέτοιο τεράστιο, δυσβάσταχτο χρέος, θηλιά στο λαιμό της χώρας, που σφίγγεται όλο και περισσότερο, και με ένα τεράστιο, ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, όπως καταλαβαίνετε, η οικονομία, καμιά οικονομία με τέτοια βάρη δεν μπορεί να ανασάνει. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό είναι μια απλή σκέψη. Η Ελλάδα πνίγεται κάθε χρόνο στα τοκοχρεωλήσια.
πνίγεται ο Έλληνας πολίτης από τα δάνεια τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει. Μιλάμε με επαγγελματίες. Μιλάμε με επαγγελματίες. Το μεγαλύτερο κομμάτι χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Τα υποχρεωλήσει είναι στα μισά. Μιλάμε με επαγγελματίες. Μου έλεγε επαγγελματίες και δεν είναι ένας. Σωρία. Μου λέει στην αρχή χρώσταγα. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τώρα μου λέει τα έχω εγκαταλείψει. Χρωστάω στον ΟΑΕ. Χρωστάω στο ΙΚΑ. Και χρωστάω, εσείς τι του λέτε, κύριε Ραφαζάνη, θα πάρετε το μαγικό ραβδί και θα τα φτιάξετε. Λέω ποια είναι η κατάσταση, κυρία Σιμακοπούλου. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση, κυρία Ραφαζάνη. Και να αντιληφθείτε, ότι αυτό το δρόμο που ακολουθείτε. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς ψάχνουμε και προτείνουμε λύσεις και εφαρμοσμένες πολιτικές. Εσείς περιγράφετε λοιπόν, την κατάσταση. Δεν την ακούτε. Εγώ σας λέω. Μισό λεπτό, κύριε Ραφαζάνη. Σας λέω τι ξέρετε, κύριε Σιμακοπούλου. Λέει ένας κόσμος ότι με τους στόχους για τους οποίους έχετε δεσμευτεί για τα επόμενα δύο χρόνια. Που στηρίζονται στους ρυθμούς ανάπτυξης για να μεγαλώσει η πίτα και να μεγαλώσουν και τα έσοδα κτλ. Και οι οποίοι θεωρούνται αδύνατο να επιτευχθούν. Γιατί διαψευστήκαμε μέχρι τώρα, κύριε Λίτση. Αν δεν υπάρξει ρύθμιση αντίστοιχη. Διαψευστήκαμε στους στόχους. Δεν είμαστε σε θετικό πρόσημο.